Πάμε τώρα και στη Βουλγαρία να δούμε τι γίνεται εκεί μετά την ανέλπιστη ίσως, ακόμη και για τους ίδιους, νίκη της Λεύσκη επί του ΠΑΟΚ με 2-0. Έχουμε μαζί μας τον καλόφιλο πλέον και συνάδελφο, τον Βασίλ Κόλεφ από την Σόφια, ο οποίος θα μας μεταφέρει τον παλμό από το βουλγαρικό στρατόπεδο μετά την νίκη. Βασίλ, good morning, how are you? Morning, a little bit tired, as it was sleepless night after this victory. It was one of the biggest victories during the last seasons, which have been hard for Levski fans. But the coach, Stanimir Stoyanov, showed once again that he is able to produce miracles out of almost nothing. Sleepless because of the celebrations? Maybe. Because of some chats and all this, not celebrations, yes. Because it's not over yet. There is a second leg in Thessaloniki and it will be a difficult one. Μας λέει ο Βασίλη ότι πέρασε μια δύσκολη νύχτα, γιατί μετά την πολύ σπουδαία νίκη, μια από τις μεγαλύτερες νίκες των τελευταίων ετών για την Λεύσκη και ιδίως βέβαια σε σχέση και με την περσινή, ήταν μια πολύ δύσκολη νύχτα για τον ίδιο και λόγω δουλειάς φυσικά, όχι τόσο των πανηγυρισμών όπως το επισημάναμε εμείς, γιατί υπάρχει και το δεύτερο παιχνίδι και θα πρέπει βεβαίως να το περιμένουμε. Βασίλ, I see in your profile in Facebook the front page of newspaper Sport. And Thema Sport it is, yeah. Yes. Tell me what it's right. Levski, Net, Γερένα. It's meaning Levski is flying, Γερένα, which is the name of the stadium, a nickname, is like Tumba, yes. Is celebrating. This is the title of the biggest is flying, newspaper. Is yeah. flying. Flying, yeah, flying. Να πούμε ότι μεταφέρουμε στον Βασίλη το πρωτοσέλιδο, να μας εξηγήσει τι σημαίνει το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Sport της Βουλγαρίας, που έχει βεβαίως έναν από τους σκόρερ σε μεγάλη φωτογραφία και λέει ότι η Λεύσκη πετούσε μέσα στο γήπεδο στο Γερένα, που είναι το παρατσούκλε, ας το πούμε, του Γιώργη Ασπαρούχοφ, του σταδίου που έγινε χθες το παιχνίδι. Βασίλη, of course the Bulgarian media and all the fans expected this appearance, this performance from Levski and this score, 2-0 in 20 minutes? I can say that I expected myself a good performance because of some points. First of all, I think that PAOK didn't know many things about Levski, yes. from the first two games in the league. Mm-hmm. The coach saved his system and tactics for PAOK. He played yesterday 3-5-2, not like in the league matches, first of all. And then I have been to many PAOK matches and I'm watching almost all of their European games, as I like this team. And to go there, and usually PAOK don't play very well in the away legs in the summer. Away. Yes. Of many games, this is like a tradition. So I was a bit optimistic, but in the hours before the game, it was known that Levski have many problems with the injuries. But what Levski did is almost a perfect performance of everybody, even from the players who were. Reserve players, like the two halfbacks, you know. One of them, a young one, the left back Gauchev, he was very good against Andrija Živković, which was unexpected. Živković moved to the other flank later in the game. That's right. Μας λέει ο Κόλεφ, ο συνάδελφος, ο Βασίλ Κόλεφ, ότι εγώ, για να είμαι ειλικρινής, γιατί τον ρωτήσαμε για το αν περίμεναν και οι ίδιοι τέτοια εμφάνιση, τέτοιο σκορ 2-0 από το πρώτο 20 λεπτό, αν περίμεναν οι Βούλγαροι φίλαθλοι αλλά και τα βουλγαρικά μίντια μια τέτοια εμφάνιση, είπε ότι εγώ προσωπικά ήμουν λίγο αισιόδοξος, γιατί ήξερα, έχοντας παρακολουθήσει τον ΠΑΟΚ αρκετές ώρες, μου αρέσει αυτή η ομάδα να την παρακολουθώ. Ήξερα ότι δεν παίζει καλά στο ξεκίνημα της σεζόν στα εκτός έδρας ευρωπαϊκά του παιχνίδια. Έχει γίνει σχεδόν μια παράδοση για αυτόν. Ήξερα επίσης ότι ο προπονητής μας, ο κύριος Στοϊλοφ, θα άλλαζε το σύστημά του, ενώ έπαιξε με διαφορετικό σύστημα στα παιχνίδια του Βουλγαρικού Πρωταθλήματος, έκρυψε την τακτική του ενώπιση του αγώνα με τον ΠΑΟΚ και έπαιξε 3-5-2.
Και αυτό προφανώς δυσκόλεψε τον ΠΑΟΚ, ο οποίος φάνηκε απροετοίμαστος για την τακτική αυτή και γενικότερα για την αντιμετώπιση της βουλγαρικής ομάδας. Επίσης, μάθαμε μια ώρα πριν τον αγώνα ότι η Λεύσκη θα έπαιζε με αρκετά προβλήματα. Εδώ να πω παρενθετικά ότι έπαιξαν με μείον 4 βασικούς. Αλλά παρόλα αυτά, οι αναπληρωματικοί, οι ρεζέρβες που κλήθηκαν να αντικαταστήσουν τους βασικούς ήταν πάρα πολύ καλοί. Ιδίως ο νεαρός, ο αριστερός μπακ, ο Γκαούτσεφ, ο οποίος έπαιξε πάρα πολύ καλά πάνω στον Ζίβκοβιτς, και γι' αυτό βεβαίως νομίζω ότι ήρθε αυτή η εμφάνιση. Now, there is a second game. Of course, 2-0 is a classic European score that maybe you can feel safe. How does coach Stoilov prepares the team about the second game? What did he say after the game? Well, he said that it's not over and it will be a very, very difficult game in Thessaloniki, which is true. I remember one of the last games I watched myself at Tumba. It was against Brøndby 5-0. So PAOK was not started the season. Mm-hmm. It's in the same position, so everything can be expected. And Levski is a young team, but there will be two differences, I think, in the second leg, and they are that Levski can count on two important players, like Tsunami and mainly Velim Popov, who is very experienced mm-hmm. player. Stoilov is a very different coach and very from the average ones, and very good in the European competitions, not only with Levski, but in Astana. And his teams are playing very well, not only at home, but away from home. Mm-hmm. So it will depend on the team. If they play like yesterday, without many mistakes, I think they have a very good chance to progress to the next round. Mm-hmm. And it will depend on the PAOK too. PAOK made many, many mistakes in defense, I think. Also, we know Kargas very well from his stay in Levski, and you have seen that he have how I can say it some problems. He participate in the two goals of Levski, yes, and mainly in the first one. Mm-hmm. Τον ρωτήσαμε τι λένε τώρα για την επόμενη μέρα, για την ρεβάντς. Τι είπε ο προπονητής μετά τον αγώνα, πώς προετοιμάζει την ομάδα του. Είπε ότι προφανώς και ο προπονητής είπε ότι υπάρχει ένα δεύτερο παιχνίδι στο οποίο θα πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί. Επεσήμενε όμως ο Βούλγαρος συνάδελφος ότι ο προπονητής αυτός έχει δείξει στο παρελθόν και με την Αστάνα που ήταν ότι παίζει καλά και τα εκτός έδρας ευρωπαϊκά παιχνίδια, τα προσεγγίζει σωστά. Βεβαίως η Λεύσκη θα έχει και δύο απουσίες σημαντικές, του Τσουνάμι και πιθανότατα του έμπειρου του Ποπόφ για ακόμη μια φορά. Προφανώς και θα είναι ένα δύσκολο παιχνίδι, θα είναι προετοιμασμένοι και θα προσπαθήσουν να πάνε για το καλύτερο δυνατό να πάρουν την πρόκληση έχοντας αυτό το σκορ υπέρ τους. Βασίλη, something last. Of course, now Levski has a game for a Bulgarian championship this weekend. Mm-hmm. Against Slavia, Levski asked for this game to be postponed, but what I see in the morning, the other team is not agreeing to this proposal. Uh-huh. So it will depend on the Football Federation between the two games, and of course it's a European competition, so many teams all around Europe are postponing their games, yes, when they have very, very hard rhythm. Mm-hmm. But the match will be played, I think. They will not postpone it. It's going to be a scandal starting from today, so I don't think the Football Federation will risk to postpone. And also, this is a derby game. It's the oldest game, yes, in Sofia. Vasilis is on Sunday or Saturday tomorrow? It's Sunday, of course, because Sunday. Saturday is two days after the, yes, the European Games. Τον ρωτήσαμε για το αν η Λεύσκη τώρα έχει αυτό το βαρύ πρόγραμμα έχοντας και αυτή παιχνίδι για το βουλγαρικό πρωτάθλημα. Βέβαια αυτό φάνηκε να την ευνοεί καθώς είχε περισσότερο ρυθμό από τον ΠΑΟΚ. Είπε ότι ναι, πράγματι υπάρχει το ντέρμπι, το παραδοσιακό ντέρμπι με τη Σλάβια την Κυριακή. Η Λεύσκη, και εδώ μας δίνει την είδηση, ζήτησε να αναβληθεί το παιχνίδι με την Σλάβια, έχοντας πολλούς τραυματίες και εν όψη του ευρωπαϊκού παιχνιδιού του δεύτερου με τον ΠΑΟΚ. Δεν δέχεται η Σλάβια να δοθεί αυτή η αναβολή. Και όπως όλα δείχνουν, θα γίνει το παιχνίδι. Και αυτό παρά το γεγονός ότι στην Ευρώπη αρκετές ομάδες παίρνουν αναβολή όταν παίζουν ευρωπαϊκά παιχνίδια. Εδώ δεν νομίζω ότι θα γίνει κάτι τέτοιο. Το παιχνίδι αυτό θα γίνει την Κυριακή και όπως μας είπε, είναι ένα
το παλαιότερο ντέρμπι, παραδοσιακό ντέρμπι στο βουλγαρικό ποδόσφαιρο. Βασίλη, thank you very much for the conversation, for the news, and maybe you will come in Tumba for the second game, eh? Yes, I'm coming for the second game. I'm very eager now to see it. It will be a very, very great game. And I want to say something. And yes, it's I'm very sorry for the two teams that they clash each other so early in the competition. This yes. This pair, I think, is the best pair in this round. And unfortunately, one of the teams will be eliminated from the competition. Mm-hmm. From what I have seen yesterday, as people come into the stadium, I think, and what I know from Tumba, of course, and the enthusiasm of PAOK supporters, these two deserve to go as far as possible together in the competition, but unfortunately, these are the rules. One will be eliminated. Unfortunately. Okay, we'll talk on Thursday. Thank you very much, Vasily, for the conversation. Okay, thank you. We'll talk again. Thank you very much. Ήταν ο Βασίλ Κόλεφ, Βούλγαρος δημοσιογράφος από τη Σόφια. Μας μίλησε για τον αγώνα. Είπε για το τέλος ότι θέλω να πω κάτι, ότι είναι δυστυχώς στενάχωρο ότι μία από τις δύο ομάδες θα αποκλειστεί. Θα είμαι παρόν στο γήπεδο της Τούμπας. Ξέρω ότι θα υπάρχει εκεί μεγάλο πάθος, μεγάλος ενθουσιασμός. Είναι κρίμα, γιατί από ό,τι είδα και τα άλλα ζευγάρια στον προκριματικό, είναι δύο από τις καλές ομάδες του γύρου αυτού, ο ΠΑΟΚ και η Λεύσκη, και είναι κρίμα να αποκλειστεί μία από τις δύο, μας είπε ο Βασίλ Κόλεφ, ο οποίος μίλησε για την επόμενη μέρα του αγώνα της Λεύσκη με τον ΠΑΟΚ.